Η σημερινή συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου είναι κρίσιμη. Είναι σημαντική και η κρισιμότητα έγινε ακριβώς στο ζήτημα ότι χρειάζεται στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της συζήτησης που γίνεται εδώ και είναι πλούσια και αναλυτική, να υπάρξουν σαφείς, συγκεκριμένες, καθαρές αποφάσεις απέναντι στα βασικά ζητήματα, δηλαδή απέναντι στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού νόμου, του νόμου που θέλει να βάλει τα φόπλακα στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, του νόμου Χατζηδάκη. Από αυτή την άποψη, το πλαίσιο, η πρόταση που έχουμε καταθέσει ως ΔΑΣ, θεωρούμε ότι αποτελεί μια βάση ώστε να εξοπλιστεί και το Γενικό Συμβούλιο και το συνδικαλιστικό κίνημα με συγκεκριμένες κατευθύνσεις στο πώς αυτός ο νόμος πραγματικά θα μείνει στα χαρτιά. Συνάδελφοι και συναδελφοί, είναι αλήθεια ότι υπήρξαν φωνές και δυνάμεις, ιδιαίτερα πριν τις κινητοποιήσεις της περσινή χρονιά, πριν τις 10 του Ιούνιου κτλ., που έλεγαν ότι αυτός ο νόμος λίγο αφορά το δημόσιο, αφορά κυρίως τον ιδιωτικό τομέα, ένας προβληματισμός πώς θα απευθυνθούμε στους εργαζόμενους για να απεργήσουν. Βέβαια, η απεργία και στις 10 του Ιούνιου σε μια σειρά χώρους και του δημοσίου και της εκπαίδευσης ήταν σημαντική, επιτυχημένη και αυτό απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι έχουν αντανακλαστικά. Η ίδια η πραγματικότητα όμως έρχεται και ακυρώνει αυτή τη συζήτηση και επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι όχι απλά αφορά το δημόσιο, αλλά ότι ο πρώτος χώρος σε ένα κεντρικό ζήτημα, κρίσιμο, που εφαρμόστηκε αυτός ο νόμος, είναι το δημόσιο, είναι το μισό δημόσιο. Έτσι είναι. Και επειδή ακούστηκε ξανά εδώ σε αυτή την αίθουσα ότι όχι, δεν είναι ο νόμος Χατζηδάκη, πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε, συνάδελφοι. Ποια είναι τα τρία βασικά που η απόφαση, που η απεργία από εκεί το έγκαιο εγκρίθηκε από το δικαστήριο παράνομα. Ποια είναι τα τρία. Το πρώτο είναι ο ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει απόφαση γενικής συνέλευσης. Ενώ υπάρχει απόφαση γενικών συνελεύσεων και ολομέλειας προέδρων και της ΔΟΕ. Τι εννοεί, ότι δεν υπάρχει απόφαση συνελεύσεων με βάση τις διατάξεις του νόμου Αξιόγλου Βρούτσι. 50% συν 1 και στο επόμενο διάστημα θα είναι και παράμετρος το αν υπάρχει ηλεκτρονική ψήφος. Μην κοροϊδευόμαστε. Λέω γιατί γίνεται και μια συζήτηση για το ηλεκτρονικό. Θα πει, δεν θα πει. Θα είναι λόγος απόρριψης. Ποιος είναι ο δεύτερος παράγοντας, ότι δεν έγινε δημόσιος διάλογος μέσω του ΟΜΕΔ. Δηλαδή τι δεν έγινε, δημόσιος διάλογος μέσω του ΟΜΕΔ, που οι ίδιες οι διατάξεις του νόμου σου απαγορεύουν όσο είσαι στα πλαίσια αυτού του διαλόγου, ας το πούμε, να μην απεργείς. Σου απαγορεύουν, σου παίρνουν τα χέρια. Στα χέρια το δικαίωμα της απεργίας. Δηλαδή, αν υποθετικά μπαίναμε σε μια διαπραγμάτευση μέσω του ΟΜΕΔ, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε απεργία από εκεί. Η κυβέρνηση θα έπρεπε και κανονικά τη διαδικασία τη αξιολόγηση. Αυτό είναι ο νόμος Χατζηδάκη. Επίσης, το τρίτο αιτιολογικό ήταν ότι δεν υπήρχε προσωπικό ελάχιστη συγκεκριμένη υπηρεσία. Αλήθεια, συναδελφοί, τι σημαίνει αυτό για ένα σχολείο στη διαδικασία τη αυτοαξιολόγηση. Ότι κάποιοι θα απέχουν, αυτό το λέει η απόφαση. Και κάποιοι θα είναι στο σχολείο και θα κάνουν κανονικά τι διαδικασίε. Τι θα σημαίνει αυτό αύριο για μια απεργία. Ότι το ένα τμήμα θα κάνει μάθημα, το άλλο δεν θα κάνει. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, να είμαστε καθαροί. Ότι απαγορεύεται η απεργία. Ότι δεν μπορεί να απεργήσει με κανένα τρόπο. Αυτό είναι ο νόμος Χατζηδάκη. Και επίσης, συνάδελφοι, έχει μια ιδιαίτερη σημασία κατά τη γνώμη μας και η αγωγή που έκανε το Υπουργείο Παιδείας και το σκεπτικό. Γιατί αποκαλύπτει το πώς βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά οι κυβερνήσεις. Γιατί σε μια σειρά από τις διατάξεις σε άλλες χώρες έχουν γίνει πράξη. Θα ολοκληρώσω. Για παράδειγμα, στη Γερμανία το μόνιμο προσωπικό στα σχολεία απαγορεύεται να απεργεί. Αυτό θέλουν. Η αγωγή του Υπουργείου Παιδείας λέει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να απεργούν απέναντι σε ψηφισμένους νόμους. Δεν μπορούν να αμφισβητούν ψηφισμένους νόμους γιατί αυτό εκβιάζει το κοινοβούλιο. Τι μπορούν να κάνουν, απλά να διαμαρτύρονται. Άρα λοιπόν, συνάδελφοι, πρέπει να υπάρχει απόφαση. Απόφαση ζωής και θανάτου. Αν δεν υπάρχει απόφαση, παραδίδουμε το σωματείο και το δικαίωμα στην απεργία του κράτους. Πρέπει να υπάρχει απόφαση και για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, τα μητρώα και το φακέλωμα. Γιατί σχετίζονται άμεσα, συνάδελφοι. Σας είπα το παράδειγμα της ηλεκτρονικής πληροφορίας για την απεργία. Και κοιτάξτε, υπάρχει και κατά την γνώμη μου και μια δέσμευση προς το Γενικό Συμβούλιο. Από τη στάση των ίδιων των εργαζομένων. Συνάδελφοι, δεν απήγε
του Κουτουρού και του Βρόντου, στο Σοβρόντο, το 90% των εκπαιδευτικών από τις εκλογές της ΝΟΤΑ και τα περισσιακά συμβούλια. Ήταν επιλογή και απόφαση ότι οι ηλεκτρονικές εκλογές, ο εκφυλισμός των σωματείων, η διάλυση των σωματείων δεν πρέπει να περάσει. Γιατί αυτό είναι ηλεκτρονικές εκλογές και είναι επικίνδυνο, διαλυτικό αυτό που ακούστηκε από τον εκπρόσωπο της ΔΑΚΕ. Να ψηφίσει και ο άλλος από το σπίτι, άμα δεν μπορεί να έρθει στη συνέλευση. Από πού θα ψηφίζετε, από τη διεύθυνση εκπαίδευσης, γι' αυτό θα πάρει μια απόφαση απεργιακή. Από πού θα ψηφίζει, θα διαμορφώνει εκλογές συσχετισμού σε ένα σωματείο, ο άλλος που θα έχει το link και θα είναι στα κέντρα του διευθυντή. Είναι διάλυση και πρέπει να υπάρχει θέση. Είναι διάλυση το ηλεκτρονικό φακέλωμα του σωματείου. Σας λέω πάλι το παράδειγμα. Στον χώρο της εκπαίδευσης, που είναι ένας χώρος με μεγάλη συνδικαλιστική πυκνότητα, υπάρχουν χιλιάδες υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια και όλο τον παραπάτσιο. Αυτά θα τα παραδώσουμε στον Χατζηδάκη, στην κυβέρνηση. Υπάρχουν απειλές, θα ολοκληρώσουμε ένα θέμα. Απειλές σε συναδέλφους. Ειδικά σε συνεδριώσεις τώρα μπροστά στην αξιολόγηση. Όταν άλλος ξέρει ότι δεν θα μπορείτε να μπει υποψήφιος και θα τον έχει φακελωμένο οποιοδήποτε. Αυτό δεν το επιτρέψουμε. Άρα σε αυτό το πλαίσιο το χρειάζεται να απολυθεί ο νόμος σε όλα του τα σημεία. Κλείνω με το εξής και ζητάω μία μικρή ανοχή από τον Προεδρείο για το εξής ζήτημα. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι κινητοποιήσεις από την κυβέρνηση, ο αυταρχισμός, η καταστολή, τα ΜΑΤ, οι άβρες και τα χημικά είναι αποκαλυπτικός. Γιατί? Γιατί αυτός ο αγώνας που δίνεται στο περιεχόμενό του αμφισβητεί μια βαθιά εκπαιδευτική πολιτική που μετατρέπει το σχολείο σε επιχείρηση κατηγοριοποιημένο και τους γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη, μια διαχρονική προσπάθεια εδώ και 30 χρόνια των κυβερνήσεων. Αυτό τους πονάει. Και κλείνω με το εξής, συνάδελφοι. Πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ σοβαρά η κατάσταση τις τελευταίες μέρες, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, με τα φασισταγέτε τους νεοναζί να περιοδεύουν ελεύθερα μέσα στα σχολεία, και το χτύπημα στην Ηλιούπολη χθες, και το χτύπημα στο Ηράκλειο, και η στάση της κυβέρνησης προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά. Γιατί αντί να καταγγείλει και να ονοματίσει αυτούς που επιδιώκουν να τρομοκρατήσουν αγωνιστές, εργαζόμενους μαθητές, εξισώνει, μιλάει για τα δύο άκρα, εξισώνει αγωνιστές με φασίστες και δίνει αέρα στα παλιά των φασιστοειδών. Αυτή είναι απαράδεκτη η στάση της, έχει βαριές ευθύνες και αποδεικνύεται ότι ένα χρόνο μετά τη νίκη της Χρυσής Αυγής το εργαλείο αυτό που λέγεται φασισμός, ναζιστικό δηλητήριο είναι εδώ. Είναι όπλο στα χέρια του συστήματος και επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγε ο Μπρέτ, θα πω και εγώ και θα κλείσω με τον Μπρέτ, ότι μπορεί να μην χαίρεστε γιατί σκοτώσατε στο τέρας, η σκύλα που το γέννησε είναι εδώ και είναι πάλι στο οργασμό. Και η σκύλα είναι αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, εκεί πρέπει να χτυπήσουμε τα βέλη, αλλά για να στήσουμε ένα μπλόκο, κανένας φασίστας, κανένας νεοναζί στα σχολεία και τις γειτονίες και τις σχολές μας. Έξω οι φασίστες από τα σχολεία και τις σχολές, έξω από τις γειτονίες.